Κύριε Πάρκα, ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέγαμε εδώ και σημειώσαμε κάποια έτσι στοιχεία αυτού του συνεδρίου και βάσει της σειράς κατάταξης των μελών. Ήθελα τη δική σας εκτίμηση λίγο. Τι βγήκε από αυτό το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια ένα ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι κυβέρνηση, ε? Κύριε Αβούζη, νομίζω ότι το συνέδριο αυτό ήταν ένας σταθμός για το κόμμα, ακριβώς επειδή ήταν το πρώτο συνέδριο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Ήταν ένα συνέδριο ζωντανό, στο οποίο συμμετείχαν μάλλον αρκετά πολλά μέλη από τις οργανώσεις του κόμματος, μέλη τα οποία είχαν την ανάγκη να μιλήσουν και το κάνανε, να συζητήσουν και βεβαίως να χαράξουν μια πορεία για το κόμμα αλλά και για την κοινωνία, αν θέλετε, η οποία θα έχει μια τάση, θα κοιτάει προς το μέλλον. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και για τις αποφάσεις που πάρθηκανε και για τα κείμενα που βγήκανε και για τις συζητήσεις που γίνανε και για τις ομιλίες που γίνανε. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι προωθητική δύναμη για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση αυτό το συνέδριο. Πάντως, δεν ξέρω, επιτρέψτε μου την προσωπική εκτίμηση και διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ότι ουσιαστικά επιβραβεύθηκαν κάποιες πολιτικές ορισμένων υπουργών όπως του κυρίου Φίλη, του κυρίου Σκουρλέτη, του κυρίου Τσακαλώτου, που έχουν λίγο πιο, έτσι θα λέγαμε, αριστερό πρόσημο. Νομίζω ότι και από τις τοποθετήσεις των συντρόφων που συμμετείχαν και μιλήσανε στο συνέδριο, αυτό έβγαινε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι και οι τρεις αυτοί βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί, συγγνώμη, αλλά και άλλοι υπουργοί, οι οποίοι δίνουν μια μάχη, αν θέλετε, καθημερινή μάχη στα υπουργεία τους, που χτυπιούνται καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, από ένα κύκλωμα το οποίο χάνει, αν θέλετε, την εξουσία που είχε τόσα χρόνια στα χέρια του. Όπως ο κύριος Πολάκης, που πολύ καλά τα πήγε και εκείνος. Ο κύριος Ξανθός, μια σειρά από υπουργεία τα οποία δίνουν καθημερινή μάχη, αν θέλετε. Νομίζω ότι ο κόσμος επιβράβευσε αυτή τη στάση. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του κόμματος ακούνε, βλέπουν τη μάχη που δίνουν όλοι αυτοί οι υπουργοί, αλλά και οι βουλευτές. Και νομίζω ότι η επιβράβευση, αν θέλετε, επιβράβευση στο πρόσωπό τους με την κατάταξη που έχουν και τους ψήφους που έχουν πάρει στην Κεντρική Επιτροπή, το οποίο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, είναι λίγο δευτερεύον. Κυρίως η επιβράβευση βγήκε από τις ομιλίες των συνέδρων, από την προσοχή που δόθηκε στις ομιλίες αυτών των υπουργών, ήταν μια εξαιρετική διαδικασία. Με την ευκαιρία, κύριε Πάρκα, να ευχηθούμε και σε εσάς συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην Κεντρική Επιτροπή. Παράληψη που δεν το κάναμε και στην αρχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, επειδή κάποιες αναφορές έγιναν και διαπιστώθηκε από κάποιους αυτός ως κίνδυνος και είδαμε ότι τελικά δεν πήγαν και πολύ καλά τα στελέχη, τα λεγόμενα που προέρχονται από, τέλος πάντων, συνεργασίες από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρθηκε από κάποιους ως κίνδυνος να μετατραπεί σε ένα ευρύτερο τη Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και ένα νέο ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής φάνηκε ουσιαστικά να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μπεκλάρη, νομίζω ότι δεν προέκυψε αυτό. Ο φόβος, αν θέλετε, αυτό που ονοματίζουν όλοι, να μην όλοι οι σύντροφοι και όλος ο κόσμος, αν θέλετε, που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, υπάρχει, όμως δεν προέκυψε μέσα από την ψηφοφορία. Με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε βρεθεί αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα, σε μάχες, σε εκλογικές διαδικασίες, σε κοινωνικά κινήματα. Νομίζω ότι ο φόβος δεν προκύπτει μέσα, αν θέλετε, η διαδικασία δεν προκύπτει μέσα από μια ψηφοφορία, αν θα γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ ή όχι. Προκύπτει μέσα από την πολιτική που ασκείς, μέσα από την αναφορά που έχεις σε κοινωνικά σύνολα, σε κοινωνικές ομάδες. Έτσι προκύπτει. Ο φόβος και, αν θέλετε, η αγωνία που προέκυψε ότι, παιδιά, πρέπει να δούμε λιγάκι τα του κόμματος, δεν ήταν μόνο από τους συνέδρους, αλλά βγήκε και από τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα κόμμα ισχυρό, το οποίο δεν θα μπορεί να, αν θέλετε, να κλειδωνίζεται από την επίθεση η οποία προκύπτει τον τελευταίο καιρό ως κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προέκυψε, βγήκε. Θεωρώ ότι το συνέδριο έδωσε μια τέτοια μάχη, την κέρδισε αυτή τη μάχη και είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα λειτουργεί πιο
ουσιαστικά και πιο γερά θα γιωθεί και με την κοινωνία περαιτέρω και θα είναι μια καλύτερη διαδικασία. Τώρα κύριε Μπάρκα, να πάμε στην άλλη μεγάλη μάχη που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε μπροστά μας τρεις δύσκολους μήνες. Ξεκινά αύριο η διαπραγμάτευση εν ώψη και της δεύτερης αξιολόγησης. Και εδώ τώρα γίνεται πολύς λόγος και για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο σενάρια που παίξαν πολύ το Σαββατοκύριακο. Το ένα έχει να κάνει με ένα τέταρτο μνημόνιο, δηλαδή η συμμετοχή του ΔΝΤ θα συνοδεύεται με ένα τέταρτο, από ένα τέταρτο μνημόνιο. Και το δεύτερο, η παράταση του ευρωπαϊκού προγράμματος που έχει ήδη υπογραφεί. Πώς θα αντιμετωπίζει αυτά η κυβέρνηση? Κύριε Αβούζη, η αντιμετώπιση της κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει στο γεγονός ότι εμείς διαπραγματευόμαστε, κάνουμε αυτά που έχουμε να κάνουμε. Μια δύσκολη συμφωνία, το έχουμε παραδεχτεί αρκετές φορές. Αν θέλετε και μια συμφωνία έξω από την αξιακή και πολιτική μας αντίληψη, αλλά μια συμφωνία την οποία εμείς την εφαρμόζουμε στο ακέραιο και νομίζω ότι επειδή η συμφωνία έχει δύο μέρη, θα πρέπει από την άλλη μεριά και η άλλη πλευρά να καταλάβει ότι πρέπει και αυτή να κάνει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί πριν στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Υπό την έννοια αυτή, αν θέλετε, πρέπει η άλλη πλευρά να καταλάβει ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι εντάξει όσον αφορά τις υποχρεώσεις της, πρέπει και αυτή να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της δικές τους. Σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει, μιλάει, τοποθετεί το θέμα σε όλα τα κλιμάκια που μπορεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τοποθετεί το ζήτημα αυτό σε όλες τις, αν θέλετε, εκφάσεις του. Από εκεί και πέρα, εάν οι δύο θεσμοί, η Ευρώπη και το ΔΝΤ τσακώνονται ή έχουν διαφοροποιήσεις ή διαφωνούν όσον αφορά ζητήματα κορυφαία κατά την άποψή μου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, είναι δικό τους πρόβλημα. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία πρέπει όλες οι πλευρές να τηρήσουν. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και την εκτίμηση οίκων αξιολόγησης ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση εντός του 2016 και έχουμε και τις απαιτήσεις των θεσμών στα εργασιακά για πλήρη απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων, για απολύσεις. Φαντάζομαι, εντάξει, το έχει πει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση ότι υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές και ο κύριος Κατρούγκαλος και για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά θα είναι πραγματικά μια δύσκολη διαπραγμάτευση που δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αυτό που λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, απόδραση μέσω εκλογών. Κυρία Βούζη, έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι εμείς θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θα γίνουν το 2019. Έχουμε μια εντολή τετραετίας. Εκλογές γίνανε πριν έναν χρόνο περίπου. Με συγχωρείτε, υπό την έννοια αυτή, όποια συζήτηση για εκλογές είναι, αν θέλετε, πονηρή. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει εκλογές, διότι κατά την άποψή μου δεν θέλει να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχει στόχο να πετύχει αυτή η κυβέρνηση, αλλά έχει μια τάση εξουσίας, έχει χάσει την εξουσία από τα χέρια της. Υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση η οποία κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα στον αντίποδο αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπερασπίζεται κάποια εθνική, αν θέλετε, λογική, αλλά μόνο την κομματική της. Από εκεί και πέρα, η συμφωνία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς από τη μεριά μας, το ξαναλέω, έχουμε κάνει αυτά που ενδεχομένως πρέπει να κάνουμε, όχι ενδεχομένως, αυτά που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί. Πρέπει και η άλλη πλευρά να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πρέπει να τηρήσει δηλαδή τα συμφωνημένα. Υπό την έννοια αυτή, όποια άλλη συζήτηση ανοίγει για εργασιακές σχέσεις, βεβαίως θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαπραγματεύεται σκληρά, αλλά κλείνει τις αξιολογήσεις. Στο αντίποδα όσων λένε ότι δεν θα κλείσει ποτέ η αξιολόγηση, υπάρχουν αναφορές, θυμάστε, πέρυσι το Μάιο έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, δεν τα καταφέρνετε, η αξιολόγηση έκλεισε. Βεβαίως θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, όμως εμείς θα κάνουμε αυτά που λέει η συμφωνία, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτά που λέει η συμφωνία. Να. Αυτό υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό με την αναφορά βέβαια ότι πρέπει και η άλλη πλευρά να κάνει αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Ακριβώς. Και αυτό επειδή υπόθηκε δύο φορές από τον κύριο Τσίπρα και στην αρχική του ομιλία και στη δεύτερη και το Σάββατο.
Είναι ουσιαστικά μια, δημιουργείται κατά την εκτίμησή σας ένα μέτωπο, μια κόκκινη γραμμή και πάλι να την πούμε έτσι στην διαπραγμάτευση που θα έρθει. Γιατί όλες οι πλευρές, Σόιμπλε και τα λοιπά, λένε ότι για το χρέος, παιδιά, ξεχάστε το. Κύριε Μπεκλάρη, κοιτάξτε να δείτε, καμία τέτοια διαδικασία. Δεν είναι η κυβέρνηση, το λέει σε όλους τους τόνους, το λέει και πριν και στην πρώτη αξιολόγηση. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτά που λέει η συμφωνία. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία, πρέπει να τηρηθεί από όλες τις πλευρές. Από εκεί και η κυβέρνηση κάνει αυτά που έχει να κάνει με δυσκολία. Προκύπτει και μια δυσκολία στην την κυβέρνηση. Όμως εμείς πήραμε την πολιτική απόφαση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία και πρέπει και η άλλη πλευρά να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει και αυτή αυτά που έχει υπογράψει. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Μπάρκα, για να σας αποτελεσμάσουμε. Πρώτο τελευταίο. Να πάμε λίγο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από τις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε το θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν είναι η μόνη κόντρα με την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Λέει η Νέα Δημοκρατία, αν δεν αποσυρθεί ο νόμος Παπά, εμείς δεν συνενούμε. Θέλω να πω ότι κρατά, διατηρεί ψηλά τους τόνους η αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Βουζή, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης εφευρίσκει διάφορα επιχειρήματα έτσι ώστε να μπορεί να συσπυρώνει το κόμμα του, λέγοντας όμως την μισή αλήθεια, αν θέλετε. Διότι φαντάζεται ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για το πρώτο εξάμηνο, όμως δεν τοποθετεί τα προβλήματα που δημιούργησε η δική του κυβέρνηση και η δική του Υπουργή, αν θέλετε, στο Υπουργείο Ιστορικών, διοικητικής μεταρρύθμισης τότε. Υπό την έννοια αυτή, περί εξεταστικών επιτροπών, υπάρχει και μια σε εξέλιξη την οποία, αν θέλετε, για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πάθει αφωνία. Αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για την διαχείριση... Τα δάνεια των κομμάτων. Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη σχέση των κομμάτων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία αρνήθηκε σε πρώτη φάση να οριστούν τα μέλη... Να οριστούν τα μέλη, βεβαίως. Και να συσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και έρχονται τώρα όψιμα και λένε ότι πρέπει να γίνει τώρα και να αποσυρθεί ο νόμος Παπά. Προφανώς και αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο νόμος Παπά έχει τοποθετηθεί, έχει λειτουργήσει, αν θέλετε. Ήδη έχουμε πάρει χρήματα από καναλάρχες οι οποίοι μέχρι τώρα σφυρίζαν αδιάφορα σε μια λογική αεροπειρατείας ότι ανήκει σε εμάς, σε ένα δημόσιο αγαθό, χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από πουθενά. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις επί 27 χρόνια και αυτές σφυρίζαν αδιάφορα, αν θέλετε, και με μια σχέση ανοχής ο ένας προς τον άλλον, θα σας στηρίξουμε αλλά δώστε μας άδειες χωρίς να πληρώνουμε. Άρα η όψιμη αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προφανώς δημιουργεί ερωτήματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν συνένεσε τότε στο Συμβούλιο, στη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου και λέει τώρα να συσταθεί. Αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα. Προκύπτει ένα δεύτερο βήμα. Άρα νομίζω ότι το να θυμούνται παλιά πράγματα δεν βοηθάει κανέναν. Mm-hmm. Πραγματικά δεν βοηθάει κανέναν. Τώρα, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει κάθε επιχείρημα που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, εδώ παρατηρούμε, ας πούμε, ότι η μόνη, αν θέλετε, κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση προκύπτει μέσα από μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με επιχειρήματα τα οποία είναι όλα, δηλαδή δεν έχουν κάποια πολιτική ουσία, αλλά θυμούνται πράγματα και λένε ας κάνουμε και αυτό τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή σε συνέδριο ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έτσι πήγε προς τα πίσω το σενάριο του ανασχηματισμού, δηλαδή πρώτα θα ανασχηματίσει το κόμμα, τέλος πάντων, και θα γίνουν οι αλλαγές στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επιβεβαιώθηκε και με την δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη περί αναγκαιότητας νομικού ανασχηματισμού όταν αυτός συμβεί. Και ένα από τα στοιχεία, θέλω να σας ρωτήσω και ως εκπρόσωπο κατά κάποιο τρόπο των νέων ανθρώπων μέσα στο Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί θεωρούν ότι ένα από τα αρνητικά στοιχεία της κυβέρνησης είναι ότι σχεδόν το σύνολο των υπουργών είναι ηλικιακά μεγαλύτερο από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει ή θα πρέπει να αλλάξει στην επόμενη κυβέρνηση? Κύριε Μπεκλάρη, νομίζω το θέμα του ηλικιακού δεν είναι τόσο ουσιώδες, υπό ποια έννοια.
Αν θέλετε, υπάρχουν και άνθρωποι στην κυβέρνηση οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από μένα ή από τον Πρωθυπουργό, όμως η πολιτική τους στάση και η πολιτική τους αφήγηση είναι πιο προοδευτική σε σχέση με την δική μου ηλικία. Καταλαβαίνετε πώς ναι, το λέω. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι δεν το τοποθετώ ηλικιακά. Καλά, όχι το σύνολο. Δεν λέω ότι θα αλλάξει όλοι και θα μπουν 35 και 40 ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ένα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση περί ανασχηματισμού είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός λέει, αν αποφασίζει αν θα γίνει ανασχηματισμός και πότε. Και ποιοι άνθρωποι θα μπουν στην κυβέρνηση. Αυτός το ορίζει. Η άποψη που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριο περί δομικού ανασχηματισμού του κόμματος, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, υπό την έννοια ότι το κόμμα πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά, πρέπει να αποκτήσει πάλι επαφή με την κοινωνία, πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια ουσιαστική. Δεν πρέπει να είναι, αν θέλετε, η συνέχεια της κυβέρνησης, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση και διαφορά μεταξύ των δύο. Είναι ουσιαστικό αυτό και πρέπει να είναι και ουσιαστική η λειτουργία ναι. του. Χωρίς όμως η κυβέρνηση να μην έχει και αυτή τον ρόλο της, και τον οποίο πρέπει και θεσμικά και συνταγματικά να έχει. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Οι ανασχηματισμοί, ξέρετε, κατά την άποψή μου έχουν δύο τρόπους να γίνουν. Η μία είναι να γίνει μια ανακύκλωση, αν θέλετε, μια μετακίνηση κτλ. Από Υπουργείο σε Υπουργείο, ναι. Και από Υπουργείο σε Υπουργείο, ναι. Και υπάρχει και ο δεύτερος, όπως εκφράστηκε και από την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Γύρω Βασίλη, ότι υπάρχει μπορεί να γίνει ένας δομικός ανασχηματισμός. Ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα έχει δείξει ότι επιδιώκει, αν θέλετε, εκείνες τις αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ το εμπιστεύομαι το κριτήριό του, άρα νομίζω ότι μένει να δούμε αν θα γίνει. Αν θα γίνει ασχηματισμός και σε ποια κατεύθυνση θα γίνει.